Και όλα αυτά τα συζητήσουμε επικαλούμενοι και την νομική άποψη του Ηλία του Στάθα, ένας από τους γνωστούς δικηγόρους της οικογένειας του Άρη, ο οποίος τα παρακολουθεί φυσικά όλα αυτά, έχει άποψη και θα μας δώσει και τα φώτα του για μια ακόμη φορά. Ηλία, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα. Είναι να τρελαίνεσαι πάντως. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο και κάποιος ο οποίος δεν έχει, δεν γνωρίζει και νομικά, είναι η αλήθεια. Και δεν έχει και τη δική σου τη δυνατότητα να τα αναλύεις, μπερδεύεται. Μπερδεύεται, προβληματίζεται και ανησυχεί φυσικά. Ναι, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το σημερινό, το πιο φρέσκο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο το φέρνει στο φως το SDNA. Είναι μια απόφαση που πήρε σε συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου φέτος, πριν από ένα μήνα περίπου και κάτι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αλλάζει πλεύση, όπως φαίνεται, και δεν θα χορηγεί επιστοποιητικό, δεν θα δίνει την άδεια δηλαδή, στις ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρώσει την εκαθάριση. Κάτι το οποίο αφορά φυσικά άμεσα και τον Άρη, ο οποίος σε πολύ σύντομα θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δώσε μας λίγο τη νομική σου άποψη επ' αυτού. Κοίταξε να δεις, εγώ ειδικά σήμερα, επειδή δεν είμαι στον πύργο και δεν έχω πρόσβαση στο ίντερνετ, ναι, δεν έχω δει ακριβώς τι λέει η ανακοίνωση αυτή. Ωστόσο με πληροφόρησαν, δεν αλλάζει και πολλά από αυτά που έχει προειδοποιήσει το Φλεβάρι κάποια στιγμή η κυρία Μαρούπα. Ναι. Αυτό που μου κάνει εμένα φοβερή εντύπωση όμως, γιατί έχω οι λεπτομέρειες πάντα με κάνουν να κάθομαι και να σκέφτομαι, είναι ότι αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μιλάει για καταδουλευτικές πράξεις των ΠΑΕ που μπαίνουν σε εκαθάριση και δεν την έχουν ολοκληρώσει την εκαθάριση ενδεχομένως σε στιγμή που ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική σε ΒΙΤΑ Εθνική. Αυτό από σαν άποψη, αν βγαίνει από την Επιτροπή του Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι λανθασμένη. Και όσον αφορά τον Άρη, ειδικά τον Άρη, γιατί μας ενδιαφέρει η ομάδα μας, είναι και προκλητικά λανθασμένη απέναντί μας. Αν θεωρεί λοιπόν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ή και ο νέος νόμος ότι ομάδες οι οποίες επικαλέστηκαν και χρησιμοποίησαν νόμο για να εκαθαριστούν, ότι λειτουργούν καταδουλευτικά έναντι του πολίτη, του κράτους ή του νόμου του ίδιου, η καταδουλεύση είναι μια παράνομη δραστηριότητα που την επιλέγει οποιοδήποτε θέλει να εξαπατήσει τον πιστωτή του. Όταν μιλάμε για τον Άρη Θεσσαλονίκης, είμαστε η μοναδική ομάδα που έχουμε εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα προκειμένου να μην εξαπατήσουμε κανένα πιστωτή, και οι πιστωτές του Άρη πάντα είχαν γνώση των κινήσεων του Άρη. Αν τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή, ο Άρης δεν πήγε κατευθείαν στη ΓΑΜΑ Εθνική, προσπάθησε να μπει στο άρθρο 99, να σώσει δηλαδή την πρώην του ΠΑΕ. Ναι. Στην πρώην του ΠΑΕ, ειδικά επειδή μου είπανε ότι η σημερινή ανακοίνωση της ΕΑΠ μιλάει για τις υποχρεώσεις των ομάδων που είναι σε καθάριση απέναντι στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης το 99 πήγε με συνένεση του Δημοσίου και συνένεση του ΙΚΑ σε 1.700.000 ευρώ της παλιάς ΠΑΕ, την οποία πήραμε το απόγευμα της προηγούμενης μέρας στο δικαστήριο, της 5ης 24 Οκτωβρίου του 2013. Επειδή ήμουνα στη Δίκη και ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες. Άρα λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, και αυτά, το έχω πει Αλέξη, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούν όλοι οι δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια με τα νομικά του Άρη και να κάνουν μια σύσκεψη με τον κύριο Ψηφίδη, δεν ξέρω, με τον κύριο Καρυπίδη, όποιους πρέπει, και να γίνει μια κοινή γραμμή επίθεσης πια, όχι άμυνας, απέναντι και στη ΝΕΑ και στο Υπουργείο, έτσι. Λοιπόν, για να δείξουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες ομάδες, σεβόμαστε και αυτόν την προσπάθεια ή οτιδήποτε άλλο, ο Άρης έχει μια ιστορία, έχει μια πορεία πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί κανείς να δει τον Άρη να τον πει απατεώνα. Ναι. Όταν ο Άρης ο ίδιος εξάντλησε τα νομικά πλαίσια που του δίνανε τις δυνατότητες να σώσει την παλιά ΠΑΕ, δεν υπήρχε χρήμα. Δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Ναι. Ακόμα και όταν ο Αργύρης ο Αργυριάδης το καλοκαίρι του 2014 έλεγε, τον οποίο είχαν ρωτήσει φυσικά ο άνθρωπος και είχε έρθει και είχε προτείνει την λύση του 160α, αφού δεν μπορέσαμε να μπούμε στο 99. Ναι. Ακόμα και τότε όταν είχε γίνει αυτό. Αναζητήθηκε ένας αναλλακτικός δρόμος. Αναζητήθηκε ένας αναλλακτικός δρόμος και είχε πει στον πάνω του Στεφανίδη ότι αν θεωρητικά μπορούσαμε να έχουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ίσως να μπορούσαμε να πάμε σε νέα συνένεση με τους πιστωτές, να ξεκινήσουμε να λειτουργήσουμε την παλιά εταιρεία και όλα αυτά με τη σκέψη να μπήσουμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όταν λοιπόν αποδεδειγμένα και εμείς από την πλευρά μας, σαν Άρης, ο Άρης μας,
δεν είχε τα χρήματα ούτε καν για το 160α, επέλεξε τη λύση της εγκαθάρισης και, το να πάει σε ΓΑΜΑ Εθνική και να ακολουθήσει τη διαδικασία εγκαθάρισης. Βέβαια, εδώ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς και αυτά που γράφω και τις απόψεις μου, εγώ από την αρχή, και μάλλον είναι και η λογική μου σαν άνθρωπος, να είμαι της παροιμίας μοναχός χόρευε και σου θέλεις φρόντα. Η πίδα. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό, ότι έλεγα και είναι γνωστό ότι έλεγα ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κανονικά την εγκαθάριση ανεξαρτήτως και να μην περιμένουμε την πεπατημένη, η οποία όμως πεπατημένη, για να μην παρεξηγηθούμε και ότι αυτή τη στιγμή εγώ αποδίδω κατηγορία σε κανέναν, η οποία πεπατημένη υπήρχε. Δηλαδή ο νόμος, η νομολογία, η στάση ήταν ότι αφού έχεις ξεκινήσει μια διαδικασία και φαίνεται ότι την προχωράς, έχεις δικαίωμα να συστήσεις. Δεν θα σου κόψω εγώ το δικαίωμα να ανέβεις, γιατί βλέπω ότι πραγματικά δεν προχωράς. Και αυτό έχει και νομική βάση, υπό την έννοια ότι η παλιά ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, η προσεκαθάριση ΠΑΕ που έχουμε, δεν ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα, άρα για τον νόμο είναι ενεργή. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει και το έχει πάρει Λάρισα με τον έγγραφο που πήρε από τον Βρυγιάννα από τους Σίδηρους Κούγιας. Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί για τον νόμο, ad hoc, και αυτό ισχύει, δηλαδή η έννοια ad hoc εν της πράγμασης, στο εμπορικό δικαίωμα ισχύει, εν της πράγμασης δεν υφίσταται εμπορική δραστηριότητα της παλιάς ΠΑΕ. Ναι. Λοιπόν, η λογική λοιπόν του να λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ή ο νόμος, ενώ είχε άλλη πρακτική, η οποία στην εμπορική δραστηριότητα, στην πιάτσα, να το πω έτσι, στο πεζοδρόμιο το εμπορικό, έχει μεγαλύτερη, πώς να το πω, πραγματική ισχύ, βρε παιδί μου, από το αυστηρό πνεύμα του νόμου που λέει αν δεν έχεις ξεκαθαριστεί δεν ανεβαίνεις. Ωραία, εγώ ρωτάω, αν δεν ανεβαίνουμε. Ή να αναβιώσει το χρέος παλιάς ΠΑΕ. Δηλαδή θα ανέβουμε στη Β' Εθνική με 28 εκατομμύρια χρέος και ποιος θα αναλάβει τον Άρη. Δηλαδή, μάλλον τι λεφτά περιμένει ακριβώς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία από έναν Άρη που δεν τον αναλάβει κανένας με το παλιό του αφημί, με την παλιά του ΠΑΕ στη Β' Εθνική. Θα πάμε δηλαδή να παίξουμε μια ομάδα που θα τρώει αφαιρές βαθμών, θα είναι πεσμένη από τις πρώτες 10 αγωνιστικές γιατί κανένας δεν ασχολείται με τον Άρη. Ξέρεις, το πνεύμα, το γράμμα του νόμου είναι γράμμα του νόμου. Υπάρχει και το πνεύμα του νόμου και το τι πραγματικά εξυπηρετεί. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι μια τέτοια στάση του νόμου, ξαφνική αλλαγή προς το χειρότερο, ας πούμε, προς το πιο αυστηρό, έτσι, θα έχει και προβλήματα συνταγματικά με βάση την αρχή της αναγκαίας αναλογίας του νόμου, δηλαδή την αναλογία του μέσου με το σκοπό τον οποίο προσπαθεί να επιτελέσει. Και η αναλογία είναι πάντα υπέρ του πολίτη, δηλαδή λέει το Σύνταγμα ότι πρέπει να νομοθετείς, ο νόμος δηλαδή, ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί με τις λιγότερο δυνατόν κακές συνέπειες για το υποκείμενο του νόμου, που αυτή τη στιγμή είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε είναι νομικό πρόσωπο στο εμπορικό δίκαιο. Ναι. Σωστά. Εμένα λοιπόν η ξεκάθαρη άποψή μου είναι ότι μία δήλωση σαν τη σημερινή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία λέει ότι θεωρεί καταδηλευτική τη στάση των ομάδων οι οποίες πέσαν στη ΓΑΜΑ Εθνική προκειμένου να καθαριστούν, είναι προκλητική πρώτον, δεύτερον πάσχει νομικά και τρίτον όσον αφορά τον Άρη ειδικά, υπάρχει μια ολόκληρη πορεία των τελευταίων 4 χρόνων που δείχνει ότι ο Άρης και μίλαγε με τους πιστωτές του και προσπάθησε να πάρει συνενέσεις και δικαστήρια έκανε και φαινόταν παντού. Και όλοι ξέραν την κατάσταση και όλοι γνωρίζουν πια πραγματικά ποια ήταν η οικονομική κατάσταση του Άρη. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι ώρα για δράση. Είναι ώρα για δράση και είναι και ώρα για επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή πραγματικά επιθετική συμπεριφορά και στο πλαίσιο του κόσμου και στο πλαίσιο αυτών οι οποίοι μπορούν να έχουν θέση και πώς να το πω, να πάνε στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να τους πούνε ότι εδώ πέρα κάτι παρεξηγείται. Ο Άρης έχει κάνει τα πάντα, έχει δοκιμάσει τα πάντα να σώσει το παλιό του αφημί και να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν. Ειδικά απέναντι στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ο Άρης ήταν ειλικρινέστατος σε όλες τις διαδικασίες που ακολούθησε. Άσχετα αν εγώ και είναι προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν έπρεπε ποτέ να πάμε σε δικαστήριο. Δηλαδή δεν θα χρειαζόταν να πάμε σε δικαστήριο για το ρήσιο το Μάρτιο του 2016, αλλά μπορούσαμε από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την λύση της εταιρείας και της παλιάς εταιρείας και την εκαθάρισή της, θα μπορούσαμε απευθείας να πάμε στους πιστωτές οι οποίοι έχουν υποθεί και στο ρήσιο, χωρίς να μπλέξουμε με κανένα δικαστήριο και να τους πούμε ότι αφού εσείς είσαστε οι κυριότεροι πιστωτές πάνω στο μοναδικό περιουσιακό μας στοιχείο, ελάτε από κοινού και με βάση την πραγματικότητα, την οικονομική και την αντικειμενική, να βάλουμε μια τιμή προκειμένου να ικανοποιηθείτε. Και να το έχουμε τελειώσει από πολύ καιρό τώρα. Αυτά βέβαια δεν είναι ώρα. Τώρα το πρόβλημά μας είναι η Αθήνα. Τα εσωτερικά του Άρη αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν πίσω προς όφελος του Άρη. Γιατί πραγματικά τώρα πέραν τα νομικά και οι δύο ξέρουμε ότι αν μετά από 2 χρόνια στα χωράφια. Έτσι. Τώρα μιλάει ο φίλαθλος, ο παδός Ηλιάς. Αν μετά από 2 χρόνια στα χωράφια. Καταλάβουμε ότι απέναντί μας το κράτος έχει τη συμπεριφορά του, δεν μας ενδιαφέρει τι πάθατε, δεν μας ενδιαφέρει που έχετε φτάσει στην εγκαθάριση σε οτιδήποτε.
ή θα αναβιώσει, ας πούμε, να χρέσει 28 εκατομμυρίων ή τίποτα. Εντάξει, μετά θα... Οι άνθρωποι μας έχουμε και νεύρα. Σωστά. Μα εδώ, τίθεται και το εξής ερώτημα. Είναι η ίδια η Επιτροπή, έστω και με διαφορετική σύνθεση τα τελευταία χρόνια, η οποία πήρε διαφορετικές αποφάσεις και ερμήνευσε διαφορετικά τον ίδιο νόμο. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον ίδιο νόμο ακόμη, εντάξει. Αυτή λοιπόν η μεταστροφή, που για μένα έχει και πολιτικές αιτίες, δηλαδή έχει και μια ιδεολογική αιτία, θέλει να φανεί λίγο η Επιτροπή ή και το Υφυπουργείο αυτή τη στιγμή ακριβοδίκαιο απέναντι στους Έλληνες πολίτες, δηλαδή υπό την έννοια ότι σου λέει δεν θέλω να νομίζει ο Έλληνας ότι, ας πούμε, χαρίζω στον Άρη τα χρέη του, αλλά τον Αλέξη, τον Σαββόπουλο ή τον Ήλια του Σταθά που χρωστάνε ένα χιλιάρικο στην εφορία, μπορεί να τους κάνω κατάσχεση. Ξέρεις, έχει και αυτή τη λογική λίγο. Δεν θέλω να μπω σε πολιτικά θέματα, αλλά είναι λίγο αυτή η αριστερή. Αυτή η αριστερή λογική ιδεολογία δεν ίσχυσε όμως, Ηλία, στην περίπτωση της ΑΕΚ, η οποία χρωστάει 170 εκατομμύρια στο δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Στην περίπτωση της ΑΕΚ, στην οποία το δημόσιο δέχτηκε και να εκχωρηθούν χρέη του Μακαρίτη, του Ψωμιάδη, ας πούμε, από την ΑΕΚ. Που ήταν στη φυλακή. Ναι, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ΑΕΚ από το φυσικό πρόσωπο, τον κύριο Ψωμιάδη. Αυτή η μεταστροφή, εγώ ακριβώς επειδή, και όχι μόνο εγώ στον Άρη σαν δικηγόρος, έτσι, ακριβώς επειδή αυτή τη μεταστροφή και πάντα φοβόμασταν την νομολογία, γιατί η νομολογία δεν είναι κάτι. Η νομολογία είναι κατά περίπτωση. Η νομολογία αλλάζει κάθε μέρα, έτσι, στα δικαστήρια και τα πολιτικά και τα ποινικά. Έλεγα από την αρχή τουλάχιστον ότι έπρεπε να κάνουμε τα πάντα κανονικά. Επιλέχθηκε η πεποίθηση ότι θα έχουμε την ίδια αντιμετώπιση όπως είχε η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι αυτό πάει να αλλάξει. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα και να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί ειδικά η λογική του να μας θεωρούν καταδολιευτικούς σαν συμπεριφορά στο πλαίσιο της εγκαθάρισης, αλλά και πριν, τον Άρη ειδικά. Ναι, πάσχει νομικά αυτή η ιστορία τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάσχει, και απλά η έκκλησή μου είναι αυτή τη στιγμή, εάν γίνεται ο πρόεδρος ΑΣ, ο κ. Καρυπίδης, όσοι έχουν τέλος πάντων το συμφέρον, όλοι το έχουμε, αλλά όσοι είναι εκεί και διαχειρίζονται τα πράγματα και τις καταστάσεις, από το 2013, από το 1999 και μετά, όσους νομικούς υπήρξαν και συμμετείχαν στις διαδικασίες του Άρη, μια κοινή σύσκεψη. Δεν είναι, παιδιά, μια κοινή σύσκεψη και δράση. Ο Άρης έχει μεμονωμένα, υπάρχουν πρόσωπα που μπορούν να τον βοηθήσουν, αρκεί να θέλουμε να βοηθηθούμε. Δηλαδή, δεν εννοώ εμένα προς Θεού, υπάρχουν πρόσωπα εκεί, στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να βοηθήσουν τις καταστάσεις και να κάνουμε και ένα ραντεβού, να γίνουν ραντεβού, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Γιατί πραγματικά θα είναι εξωφρενικό να μας πούνε ότι μετά από 20 δικαστήρια, έτσι, μας θεωρούν ότι πήγαμε επίτηδες να πέσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική για να γλιτώσουμε τα χρέη απέναντι στους πιστωτές μας. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε τελειώσει με αυτό το θέμα από το 2012. Γιατί το καλοκαίρι του 2012 προέκυψε το Άρης χωρίς χρήμα. Δεν υπάρχει μία. Δηλαδή δεν υπάρχει μία, εννοώ, απέναντι σε πιστωτές, απέναντι σε... προέκυψαν τα σοβαρά προβλήματα, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, άρα, όταν εμείς από το 2012 φτάνουμε στο 2015 που αναγκαζόμαστε τελικά εκ των συνθηκών, εκ της κρίσης, και επειδή δεν υπήρχε κανένας να βάλει πραγματικό χρήμα στον Άρη, χρήμα εννοώ που να μπορεί να δώσει την ικανότητα στον Άρη να ξεφύγει από την κρίση χωρίς να χρησιμοποιήσει τους νόμους. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν επί τρία χρόνια προσπαθούμε να σώσουμε μια κατάσταση, και έστω στα πλαίσια της παλιάς ΠΑΕ, και αναγκαζόμαστε να πάμε σε καθάριση, πώς μπορεί να μας πει ο άλλος, ας πούμε, ότι είμαστε καταδουλευτικοί? Δεν είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά, δηλαδή μας δίνει επιχείρημα εκ των προτέρων να θεωρήσουμε ότι ο νόμος φωτογραφικά θέλει να εκδικηθεί τον Άρη μας. Ναι. Πάντως για να καταλάβει ο κόσμος, για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα, ο Άρης θα πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ή το θέμα του Άρη θα φτάσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τους επόμενους μήνες. Θα φτάσει Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, δεν θα φτάσει, δεν είναι αύριο μεθαύριο. Δηλαδή κάτι θα απασχολήσει αύριο μεθαύριο. Και όπως ρώτησα ότι το ΓΕΜΗ ουσιαστικά θα αποστείλει ερώτημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, διότι ο Άρης, τελειώνοντας τη σεζόν στις 15 Μαΐου, θα κάνει τη γενική του συνέλευση. Θα αποφασίσει προφανώς τη σύσταση της νέας εταιρείας, έτσι δεν είναι? Και θα βγάλει ένα καινούριο αφημί, θα πάει στο ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ, αν δεν έχει τελειώσει η καθάριση, εκεί θα δει ότι υπάρχει και μια παλιά ΠΑΕ, ο Άρης Θεσσαλονίκης, και εκεί είναι τότε που θα απευθύνει το ερώτημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλαδή, και θα πει και θα κληθεί η Επιτροπή να αποφασίσει για το αν θα χορηγήσει άδεια ή όχι στη νέα ΠΑΕ. Και θα τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Αυτό είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε από χτες, από σήμερα, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να μας θεωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως με το έγγραφο που πήρε η Λάρισα με τον κ. Κούγια,
ότι έχουμε ένα αφημί παλιάς εταιρείας, ο οποίος στην ουσία ανενεργό εμπορικά. Εταιρεία, η παλιά κεφαλαιοχική εταιρεία ΠΑΕΑΡΙΣ Θεσσαλονίκης δεν ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα. Ότι, γιατί και η απόφαση, μάλλον το έγγραφο που έχει πάρει ο κ. Κούγιας λέει και για εκκρεμείς δίκες. Και εμείς έχουμε εκκρεμή δίκη για το Ρήσιο. Ναι. Δηλαδή λέει ότι για μας θεωρούμε ότι, εκείνο το έγγραφο λέει ότι εμείς θεωρούμε την εταιρεία σας λυμένη, αλλά δεν μας αφορά το θέμα αν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες. Αυτό το θέμα, δηλαδή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, κάτι παρόμοιο να ζητήσουμε για εμείς. Ναι. Που,